Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου μία αγαπημένη συγγραφέα. Τέσι Μπάιλα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο μαζί σας και χαίρομαι πολύ. Ήρθες στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για την παρουσίαση του νέου σου βιβλίου, «Τις νύχτες έπαιζε με τις σκιές». Πριν σε ρωτήσω όμως για το βιβλίο, να μου πεις λίγο πώς ξεκίνησε η συγγραφική σου πορεία. Ξεκίνησε το 2008, τότε έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα, το πορτρέτο της σιωπής. Ξεκίνησε μια ταλαιπωρία και μια μεγάλη εμπειρία γύρω από το εκδοτικά πράγματα. Μετά κυκλοφόρησε από το Ηράκλειο, από τις εκδόσεις Δοκιμάκη, το παραμύθι της βροχής. Και από το 2013 έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έχουν κυκλοφορήσει τα μυθιστορήματα «Το μυστικό ήταν η ζάχαρη», ένα μυθιστόρημα επίσης που αναφέρεται στην Κρήτη, το «Whisky Μπλε», «Οι άγριες θάλασσες» και τώρα «Τις νύχτες έπαιζε με τις σκιές». Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο τώρα που γράφεις και αφορά την Κρήτη, έτσι. Ξεκίνησε κατά τον τρίτο μεγάλο Αμπερντέ που λέμε εδώ στην Κρήτη. Να μου πεις λίγο την ιστορία του βιβλίου. Ναι, η ιστορία είναι, ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε τρεις άξονες. Και ξεκίνησα να το γράφω μετά όταν διάβασα μία φράση του Νίκου Εγκονόπουλου που λέει «Υπάρχει ζωή, ο θάνατος και να με ζήσει τέχνη». Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες περιστρέφεται το βιβλίο. Ήθελα να δείξω τη σχέση ενός ανθρώπου με την τέχνη, το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη, να καθορίσει τη μοίρα μας, να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή μας και να μας εξηλαιώσει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο ξεκινάει στις 25 Αυγούστου του 1898. Είναι η μέρα της μεγάλης σφαγής που έγινε εδώ. Είναι ένα ιστορικό ορόσημο όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για όλη την Ελλάδα. Γιατί αμέσως μετά μπήκαν στη διαδικασία να ξεκινήσουν τα πράγματα για την κριτική πολιτεία και μετά να ενωθεί μετά από 13 χρόνια η Κρήτη με την Ελλάδα. Νομίζω πως είναι ένα σημαντικό ορόσημο και γι' αυτό το επέλεξα. Ο ήρωας γεννιέται πάνω σε ένα καΐκι. Είναι ένα παιδί που θα πολύ γρήγορα θα αντιμετωπίσει προβλήματα ενδοοικογενειακά, γιατί ο πατέρας του δεν θα του συγχωρήσει ποτέ το γεγονός ότι πέθανε η μητέρα στη γέννα. Θα μεγαλώσει ουσιαστικά με τη γιαγιά του, με τη θεία λουλουδιά, όχι δεν είναι ακριβώς γιαγιά του, και τον παππού του, οι οποίοι θα του δώσουν πολύ μεγάλη αγάπη και ο παππούς θα τον μάθει την αγάπη για τα χρώματα, για τη ζωγραφική, για το ξύλο, όπου θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει έτσι το δικό του ταλέντο. Πολύ γρήγορα θα φύγει από το Ηράκλειο, γιατί μετά από ένα έτσι άσχημο περιστατικό με τον πατέρα του και θα κατευθυνθεί προς τα Χανιά. Είναι η μέρα που γίνεται η γιορτή με την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ουσιαστικά το μυθιστόρημα παρακολουθεί όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία και τα περιγράφει. Και μετά θα κατευθυνθεί στην Αθήνα για να σκοπό να σπουδάσει. Στα Χανιά όμως θα γνωρίσει έναν φίλο ζωής, τον Μικέλε. Είναι ο άνθρωπος που όλοι μας έχουμε ανάγκη στη ζωή, ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα τον μάθει ότι η ζωή είναι να τη χαίρεσαι, ότι πρέπει να ξεφύγεις από τα πρέπει που καθορίζουν τη ζωή σου. Είναι ένας μποέμ τύπος. Μαζί θα μάθουν, είπε να πει, αφοσίωση, κατάρρευση κάποια στιγμή. Αλλά αυτή η σχέση θα οδηγήσει τον Ανέση στη δημιουργία του μεγαλύτερου ζωγραφικού του έργου. Τα σχέδιά τους ανατραπούν πολύ άσχημα λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι λοιπόν το βιβλίο περνάει από την κριτική ιστορία, πάει μετά στον Εθνικό Διχασμό και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Ανέστης και ο Μικαέλ, οι δύο φίλοι, θα βρεθούν στα χαρακόμματα και πολύ σύντομα θα ανακαλύψουν μια πλευρά της ζωής τους και οι δύο που δεν την γνώριζαν. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε μία απολαυστική περίοδο με το Μικέλε όταν γνωρίζονται στα Χανιά και μετά έρχεται ο πόνος αυτής της απώλειας, της απόλευσης εκείνης. Ο πόνος θεωρείς βοηθάει στη δημιουργικότητα? Ναι, νομίζω ναι. Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, ζωγράφοι, όλοι οι καλλιτέχνες κρύβουν μέσα τους πολλά μυστικά και έχουν περάσει δύσκολα, νομίζω. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος ήρωας καθορίζεται από μια μεγάλη απώλεια και βιώνει σε όλη του τη ζωή και έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που πολλές φορές, όχι απλώς είναι ανεκπλήρωτος, δεν τον έχει καν ομολογήσει. Όλα αυτά θα συντελέσουν στη δική του προσωπικότητα, στη δημιουργία της δικής του προσωπικότητας με έναν περίεργο τρόπο, έτσι, έναν ιδιότυπο τρόπο. Να μου μιλήσεις λίγο για τα προηγούμενα σου βιβλία, γιατί αυτό είναι το έκτο σου βιβλίο. Να μου πεις λίγα λόγια για κάθε ένα από τα προηγούμενα βιβλία, θα ήθελα.
Λοιπόν, ξεκίνησα, όπως είπαμε, το πορτρέτο της σιωπής. Πάλι είναι ένας μοναχικός ήρωας, ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει, ταυτίζει μάλλον την ελευθερία του με τη μοναχικότητά του. Κάποια στιγμή τη ζωή του αποσύρεται στο Άγιο Όρος με σκοπό κυρίως την αυτογνωσία και όχι να μονάσει. Η ζωή θα το ανατρέψει όλα τα σχέδια και θα γυρίσει πίσω με έναν πολύ έτσι άσχημο τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που ορίζει τη φυγή και την διεκδίκηση της ελευθερίας ως το μεγαλύτερο θέμα στη ζωή του και το διεκδικεί μέχρι τέλους. Το δεύτερο βιβλίο, το Παραμύθι της Βροχής, είναι ένα βιβλίο για, για τη σχέση της ελληνικής με την ιαπωνική φιλοσοφία, την κουλτούρα. Είναι δύο λαοί οι οποίοι ταυτίζονται σε πάρα πολλά σημεία, παρόλο που δεν το ξέρουμε. Όταν είχα πάει το 2005 στην Ιαπωνία με αφορμή μια έκθεση φωτογραφίας που έκανα εκεί, είχα καταλάβει πόσο σημαντική ήταν η θέση της ελληνικής και της, η σχέση, συγγνώμη, της ελληνικής και της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Δεν σας κρύβω ότι είχα εντυπωσιαστεί όταν διάβασα ότι ο Πυθαγόρας είχε πει τα ίδια με τον Βούδα της Ιαπωνίας εκείνη την εποχή, μια περίοδο που δεν υπήρχαν βέβαια σχέσεις μεταξύ τους και επικοινωνία των λαών. Ότι οι πρώτες απεικονίσεις του Βούδα στην Ιαπωνία ήταν ίδιος με το Θεό Απόλλωνα, το δικό μας, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν σήμερα γιορτές και τελετές όπως τα παλιά θεστήρια που αναβιώνουν οι ίδιοι όπως στην αρχαία Ελλάδα. Και έτσι με αυτή τη διαδικασία, με αυτό μάλλον ως αφορμή, ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της εγγραφής του βιβλίου. Το 2013 ήρθε το Μυστικό ήταν η Ζάχαρη της εκδόσης Ψυχογιός. Ένα βιβλίο επίσης για την Κρήτη. Η ιστορία ξεκινάει γύρω στο 1927, δείχνει την πορεία μιας γυναίκας μέχρι τις μέρες μας. Την πορεία μιας γυναίκας η οποία βιώνει όλες αυτές τις νοοτροπίες, τις έμφυλες διακρίσεις λόγω του φίλου της. Και δείχνει την πορεία της μέσα σε έναν αιώνα ουσιαστικά, την πορεία της επιβίωσης, τον αγώνα επιβίωσης μιας γυναίκας μέσα σε έναν αιώνα, ο οποίος είναι επίσης διάστατος από ιστορικά γεγονότα. Ακολούθησε το Whisky Blue, μια ναυτική ιστορία. Ο ήρωας εδώ είναι ένας ναυτικός. Είναι ένα παιδί της τρίτης γενιάς μεταναστών στην Αίγυπτο. Έρχεται στην Ελλάδα μετά το θάνατο του πατέρα του, σε μια χώρα που είναι πατρίδα, αλλά δεν την ξέρει, είναι ξένη γι' αυτόν. Και είναι, θα λέγαμε, το αντίθετο του μυστικού ήταν η Ζάχαρη. Εδώ ένας άντρας προσπαθεί να επιβιώσει στον 20ο αιώνα, θέλοντας να δείξει ότι η πορεία του Έλληνα, τη διαχρονική πορεία του Έλληνα με τη μετανάστευση, είμαστε επίσης ένας μεταναστευτικός λαός, και τη σχέση του με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το όχημα που οδήγησε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της στα πέρατα του κόσμου. Αργότερα ήρθαν το 2016 οι Άγρες Θάλασσες, ένα βιβλίο για το οποίο θα είμαι πάντα πολύ περήφανη, γιατί είναι η αληθινή ιστορία του καπετάνιου Μιλτιάδη Χούμα, ο οποίος ήταν ένας ψαράς από τη Χίο, από τη Σάμο, και μπήκε στον αγώνα στην αντίσταση, μπήκε σε μια οργάνωση συμμαχική, την MI9. Από το 1941 ως το 1944 διέθεσε το καΐκι του και τη ζωή του στις προσπάθειες διαφυγής που γίνονταν ανάμεσα στα, μάλλον συγγνώμη, φύγανε από τη Σάμο και τη Χίο και πήγαιναν στο Τζεσμέ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρασημοφορήθηκε το 1946 σε ειδική τηλετή που έγινε στον Πειραιά από το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό, πράγματα που είναι άγνωστα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν μίλησε ξανά για όλα αυτά που είχε βιώσει, για όλη αυτή την προσπάθεια, για τον αγώνα που έκανε, ούτε καν στα παιδιά του. Με αφορμή λοιπόν μια μεγάλη έρευνα που έκανε ο ένας του γιος, ο Γιάννης Χούμας, επί 27 περίπου χρόνια, και συγκέντρωσε ένα απίστευτο υλικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα στο βιβλίο έχουμε ακόμη και τα απόρριτα έγγραφα από τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας που όταν άνοιξαν εκείνος πήγε και τα πήρε. Καταλαβαίνουμε αυτόν τον αγώνα αυτού του ανθρώπου και είναι ένα βιβλίο που μου χάρισε πολύ σημαντικές στιγμές, γιατί το αγκάλιασαν σχολεία, έγιναν παραστάσεις πάνω στο βιβλίο και ήταν μια εξαιρετική στιγμή για μένα συγγραφική. Και τώρα τις νύχτες έπαιζα με τις σχέσεις, το καινούριο βιβλίο. Για το τελευταίο σου βιβλίο, τι έρευνα χρειάστηκε να κάνεις? Η έρευνα κράτησε περίπου 1,5 χρόνο. Προσπάθησα να βρω πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής εδώ στην Κρήτη της εποχής, τα ιστορικά γεγονότα. Μου δίνεις όμως την ευκαιρία να μιλήσω για την ιστορική έρευνα και την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι πιστεύω ότι πρέπει να η ιστορία που υπάρχει μέσα σε ένα βιβλίο, σε ένα μυθιστόρημα, να περνάει διακριτικά και με πολύ ήπιο τρόπο.
γιατί όποιος θέλει να διαβάσει μια ιστορία μπορεί να βρει ένα ιστορικό εγχειρίδιο και να ασχοληθεί μαζί της. Ο ρόλος του μυθιστορήματος είναι διαφορετικός. Για μένα αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα ιστορικά γεγονότα, αλλά η φλόγα και το πάθος που δημιούργησε και κυρίως ο ανθρώπινος πόνος που άφησε στο πέρασμά της, γιατί η ιστορία είναι ανελέητη και πάντα συνθλίβει τις ιστορίες των μικρών ανθρώπων. Εσύ με τους ήρωές σου δένεσαι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ δένομαι. Τους αγαπάω, τους ακούω, νοιάζομαι για αυτούς, τους συμπονώ πολλές φορές, συμπάσχω μαζί τους, ναι. Αν σε ρωτούσα ποιον ξεχωρίζεις περισσότερο σαν προσωπικότητα, αν τους συναντούσες στην καθημερινότητά σου, θα ήταν ο Ανέστης ή ο Μικέλε? Θα ήταν ο Ανέστης μάλλον, γιατί ίσως γιατί με τον Ανέστη έχω περισσότερα κοινά στοιχεία. Ο Μικέλε είναι ένας άνθρωπος ζωντανός, ευχάριστος, έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο, αλλά αυτός που μου ταιριάζει περισσότερο είναι ο Ανέστης, ένας άνθρωπος που προσπαθεί και κάνει ίσως τη ζωή σου, την καλλιτεχνική δημιουργία, σε έναν αιώνα που η τέχνη μοιάζει να μην έχει καμία απολύτως θέση. Και επειδή τον συμμερίζομαι κατά κάποιο τρόπο, ναι, θα ήταν ο Ανέστης. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι μέσα στα μυθιστορήματά σου συναντάμε και προσωπικά σου βιώματα? Νομίζω όλοι οι συγγραφείς κρύβονται λίγο μέσα στους ήρωες και μέσα στα βιβλία τους. Συναντάμε, ναι. Ναι, και βιώματα άλλων ανθρώπων δικών μου μπορεί να συναντήσουμε και γράφουμε αυτό που είμαστε, κακά τα ψέματα. Έχεις γράψει λοιπόν μέχρι τώρα 6 βιβλία και θέλω να μου πεις αν έχεις παρατηρήσει αν σε αλλάζει το κάθε βιβλίο. Ναι, νομίζω πως με τη συγγραφή κάθε βιβλίου γίνεσαι διαφορετικός άνθρωπος. Δεν ξέρω, ίσως είναι η οριμότητα, ίσως είναι η δουλειά που χρειάζεται να απαιτείται να κάνεις, η προσπάθεια που καταβάλεις, το γεγονός ότι φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα που όταν αρχίζεις να γράφεις δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις τελικά. Όλα αυτά σε αλλάζουν ως άνθρωπο πάρα πολύ. Το βιβλίο ξεκινάει με μία σκηνή στο σπίτι που επισκέπτεται ο Ανέστης και παρατήρησα ότι μοιάζει πάρα πολύ με το εξώφυλλο, τον πίνακα που έχετε βάλει του Κλοντ Μονέ. Να μου πεις λίγο για την επιλογή του εξωφύλλου. Ναι, η επιλογή του εξωφύλλου την οφείλω στο εκδοτικό τμήμα των εκδόσεων Ψυχογιός και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πρόκειται για ένα πίνακα του Κλοντ Μονέ, όπως είπατε. Είναι ένας πίνακας του 1882. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία έκθεση στο Μουσείο του Σαν Φρανσίσκο, αλλά ανήκει σε ιδιωτική συλλογή, οπότε μετά θα αποσυρθεί. Κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς θα είναι ο πίνακας, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Νομίζω πως είναι μεγάλη μου τιμή και το θεώρησα εξαιρετικό δώρο εκ μέρους των εκδόσεων ότι μπήκε αυτός ο πίνακας να κοσμεί το βιβλίο, γιατί ακριβώς περιγράφει και αυτό που λέω και εγώ, ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, έτσι, πάνω από τη θάλασσα. Τι ρόλο παίζει η θάλασσα στη ζωή σου, γιατί τη βλέπουμε έκδηλη σε όλα τα μυθιστορήματα? Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μεγάλωσα στη θάλασσα. Είχα την χαρά να έχω έναν πατέρα ο οποίος είναι ναυτικός και πολύ ταξιδέψαμε πάρα πολύ μαζί του έτσι όταν ήμασταν παιδιά. Κατάγομαι από νησί, από δύο νησιά, ο πατέρας μου από τη Σαντορίνη, η μητέρα μου από την Άνδρο. Μένω πάντα κοντά στη θάλασσα. Παίζει κυριαρχικό ρόλο στη ζωή μου. Νομίζω πως δεν θα μπορούσα να ζήσω, αλλά ούτε και να γράψω μακριά της. Να μου περιγράψεις με αφορμή αυτό που λες το σκηνικό που έχεις μπροστά σου όταν γράφεις. Αυτό ποικίλει. Ουσιαστικά δημιουργείται κάθε φορά από αυτό που γράφω. Το σκηνικό έτσι που παίζω μαζί μου. Γιατί αν εννοείς που βρίσκομαι όταν γράφω. Εντάξει, είμαι στο σπίτι μου. Συνήθως είμαι σε ένα καναπέ, κάθομαι με το λάπτοπ. Δεν βλέπω τη θάλασσα. Αλλά η θάλασσα είναι ολόγυρά μου γιατί την έχω φωτογραφίες, πίνακες, παντού. Πόσο καιρό σου παίρνει συνήθως η συγγραφή ενός βιβλίου? Γύρω στα 2 χρόνια. Με την έρευνα και τη συγγραφή, γύρω στα 2 χρόνια. Πριν που συζητούσαμε και μου ανέφερες για την Ιαπωνία, είπες ότι φιλοξενήθηκε εκεί έκθεση φωτογραφία σου. Να μου πεις λίγο για την ασχολία σου με τη φωτογραφία. Ναι, με τη φωτογραφία ασχολήθηκα μια περίοδο που είχα ασχοληθεί πάρα πολύ επίσης με την ποιήση ως αναγνώστρια. Πέρασα μια περίοδο πολύ μεγάλη της ζωής μου που διάβαζα πάρα πολύ ό,τι είχε σχέση με τη γενιά του 30, τον Οδυσσέα Ηλίτη κυρίως. Μπήκα σε μερικά διαβάσματα τα οποία δεν γνώριζα για να μπορέσω να καταλάβω αυτούς τους ποιητές, κυρίως τον Οδυσσέα Ηλίτη. Και αυτό μου έφερε πολύ κοντά σε εικόνες. Είχα στο μυαλό μου πάντα τις εικόνες που δημιουργούσαν. Ας πούμε, για μένα ένας γλάρος θα είναι πάντα ο οργοπλεύτης, όπως λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης. Οπότε όταν τον βλέπω, νιώθω αυτή την αργή του κίνηση πάνω από το νερό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα με τη φωτογραφία σιγά σιγά, ακριβώς επειδή διάβαζα κάποια πράγματα και άρχισα να βλέπω εικόνες γύρω μου που μου άρεσε να τις αποτυπώσω.
Ο Κώστας Μπαλάφας, ο μεγάλος φωτογράφος, έλεγε ότι όποιος θέλει να βγάλει καλή φωτογραφία πρέπει να διαβάσει πολύ λογοτεχνία. Οπότε μάλλον κάπως έτσι λειτουργήσε και σε μένα. Το συνδύασες τέλεια. Η τέχνη λοιπόν και η δημιουργικότητα, είτε μέσα από τη συγγραφή είτε μέσα από τη φωτογραφία, υπήρξε μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Και θέλω λοιπόν να μου πεις από προσωπική εμπειρία, πού θεωρείς ότι βοηθάει η δημιουργικότητα την προσωπικότητα του ανθρώπου? Μα νομίζω γίνεται κινητήριος δύναμη για μια γενικότερη καλλιέργεια στον άνθρωπο. Οπότε σίγουρα βοηθάει, γιατί σου δείχνει ένα άλλο τρόπο ζωής. Μαθαίνεις να βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Ασχολείσαι με κάτι που είναι δημιουργικό και άρα όλο αυτό σε τονώνει. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πώς αισθάνεσαι όταν τελειώνεις ένα βιβλίο και το πας προς παράδοση στον εκδοτικό οίκο? Έχει τελειώσει η δική σου, το δικό σου κομμάτι? Καλά, κανονικά πιστεύω ότι δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να το δώσω για να φύγει από πάνω μου. Νιώθεις περίεργα. Είναι σαν να έχεις γεννήσει ένα παιδί που ξαφνικά το παραδίδεις σε χέρια άλλων. Στη δική μου περίπτωση ξέρω ότι είναι άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν και θα το αγαπήσουν από την αρχή. Οπότε αυτό είναι ανακουφιστικό. Αλλά από εκεί και μετά αρχίζει μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, να το βλέπεις να εξελίσσεται μόνο του, χωρίς εσένα πια. Κάτι που τόσο καιρό το είχες δικό σου, ήταν στον υπολογιστή σου. Μόνο εσύ μπορούσες να έχεις πρόσβαση σε αυτό. Ξαφνικά γίνεται κτήμα πολλών. Και είναι περίεργο το συνέστημα. Είναι σαν να ενηλικιώνεται ένα παιδί. Θέλω να μου πεις, σε ποιους απευθύνεσαι για τις πρώτες γνώμες? Κοίταξε, έχω 2-3 φίλους πολύ καλούς συγγραφείς, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι πρώτοι που το διαβάζουν. Επειδή θέλω να έχω μια έγκυρη άποψη, άλλοτε τους ακούω, άλλοτε όχι, γιατί στην πορεία κατάλαβα ότι είναι τελείως διαφορετικοί και από μένα και μεταξύ τους, οπότε σε τρελαίνει όλο αυτό. Όμως παίζει ρόλο, γιατί μπορεί να επισημάνουν κάποια πράγματα που βλέπουν και να είναι ουσιαστικά. Συνήθως βέβαια το διαβάζει πρώτος και καλύτερος ο άντρας μου και η αδελφή μου, αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι, και είναι και οι άνθρωποι που θα πούν πάντα καλά λόγια, οπότε έχεις ανάγκη να ακούσεις στη φάση της δημιουργίας λίγο καλό λόγο για να προχωρήσεις μετά. Από τις στιγμές που χρειάζεσαι έμπνευση, τι είναι αυτό που κάνεις? Νομίζω πως η έμπνευση έρχεται μόνη, ό,τι αποκαλούμε έμπνευση, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που έρχεται ξαφνικά στη ζωή σου έτσι και αρχίζει να ασχολείσαι με κάτι. Νομίζω πως είναι μια διεργασία που γίνεται εν το βάθο, δηλαδή είναι πράγματα που έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει. Είναι μια γενικότερη δουλειά αυτό που αποκαλούμε έμπνευση. Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο. Όταν νιώσω την ανάγκη απλώς να γράψω κάτι, θα ασχοληθώ με αυτό. Να μου πεις λίγο για τα επόμενα βήματά σου. Τα επόμενα βήματά μου. Είμαι στο στάδιο που μαζεύω υλικό για το επόμενο μυθιστόρημα. Ακόμα βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς να πω κάτι γι' αυτό. Θα ασχοληθώ με αυτό. Παράλληλα, είμαι σε εκδόσεις ψυχολογίας, συντονίζω την λέσχη ανάγνωσης που έχουν, οπότε ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό. Έχω την συνταξία στο πρακτικό literature και κάνω διάφορες δουλειές μαζί τους. Είχαμε κάνει πρόσφατα μια πολύ σημαντική μερίδα, στην οποία πήραν μέρος 25 μεταφραστές από όλο τον κόσμο, από 22 χώρες. Ήταν μια μερίδα που έγινε με τη στήριξη της Αθήνας Παγκόσμια Πρωτεύουσα του 2018. Μάλιστα, αυτές τις μέρες τα αποτελέσματά τους θα ανακοινωθούν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι εκεί επειδή έπρεπε να είμαι εδώ. Και νομίζω πως τώρα ασχολούμαστε με τύφλα αναγνωσία, ένα νέο project στο περιοδικό. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ χρόνο, απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και το κάνω έτσι με πολύ χαρά. Θέση μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και που επισκέφτηκες στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί θεωρώ ότι το τελευταίο βιβλίο ανήκει στην Κρήτη. Η Κρήτη για μένα είναι ένας τόπος που λειτουργεί σαν πηγάδι. Όταν θέλω να βρω κάτι, μπορεί κανείς να αρδρέψει από εκεί πάρα πολύ ιστορικό και κοινωνιολογικό υλικό και λαογραφικό. Και οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ανήκει στην Κρήτη το βιβλίο αυτό. Hold up.